καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο Survivor Πανόραμα. Σήμερα, για να είμαι ειλικρινής, είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή. Γιατί ο καλεσμένος μου είναι, πώς θα το πω, περίπτωση. Να, είναι μια περίπτωση ανθρώπου λοιπόν, το οποίο το καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή που μπήκε μέσα στο Survivor, όλη του την πορεία και σήμερα που τον έχω εδώ και έτσι έχουμε μιλήσει και λίγο, νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είναι ο Σόζον Παλέστρος Χάρος εδώ και θα αναλύσουμε όσο προλαβαίνουμε, δεν ξέρω αν θα μας φτάσουν οι ώρες της εκπομπής, όλα όσα έγιναν μέσα στο παιχνίδι. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο λίγο για το χθεσινό βραδινό επεισόδιο που είδαμε ότι ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο όπως κάθε φορά, όπου η Ελλάδα έπαιξε με τη Ρουμανία. Δυστυχώς αυτή τη φορά δεν καταφέραμε να κερδίσουμε όπως την προηγούμενη, αλλά καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα 18 και να παίξουμε πολύ δυνατά και να αντιστρέψουμε και ένα σκορ αρχικά που δεν ήταν πολύ καλό για μας. Οι Έλληνες έδωσαν την ψυχή τους όπως πάντα. Αν προλάβουμε να μιλήσουμε και για το χθεσινοβραδινό επεισόδιο με τον Σόζοντα, που επιτέλους θα μου εξηγήσει και πώς κλείνεται το όνομά του, γιατί πολλές συζητήσεις έχουν γίνει και γι' αυτό. Αν προλάβουμε λοιπόν, θα αναλύσουμε και τα χθεσινοβραδινά και τα μπουρίτος και όλα αυτά. Έχει ξεκινήσει ήδη. Θα περιμένεις όμως λίγο, γιατί θέλω πρώτα να παίξω ένα βίντεο της άφηξής σου στο αεροδρόμιο. Μπορώ? Δεν μπορώ να κάνω και κάτι. Μπορούμε να σπάσουμε το πρωτόκολλο και να δείξουμε λίγο τον Σόζον πριν... Έλα να σας ένα φυλάκι. Εγώ μπορώ να σας δώσω ένα. Βέβαια. Κανένας παίχτης... Όπα! Μπορώ να σας δώσω ένα παραπάνω. Κανέναν παίχτη... Σιγά, θα μου σπάσει τα πλευρά που είναι ήδη περιμένα. Κανένας παίχτης δεν έχει φανεί... Πάνω από 11% λίπος δεν πρέπει να έχεις. Δεν είναι ωραία αυτό που λες, γιατί σου μαρτύρησα πριν τη λιπομέτρησή μου και ήταν 11%. Να ξέρεις ότι κανένα παίκτη δεν τον έχουμε δείξει πριν παίξει το βίντεο της αύξησης στο αεροδρόμιο. Εσύ πρώτος. Πώς αισθάνεσαι? Πολλά πράγματα έχω κάνει πρώτος. Πολλά πράγματα έχεις κάνει πρώτος. Μάλιστα, αυτό τι είναι εδώ, ένα ξυλαράκι. Λοιπόν. Από τον Άγιο Δομήνικο. Από τον Άγιο... Όχι, δείξε μου όμως αυτό που έχεις από τον Άγιο Δομήνικο, γιατί έχεις κάτι πάνω σου από τον Άγιο Δομήνικο. Κάτι, έχω κάτι. Ποιος σου το έδωσε αυτό? Ένα ενθύμιο από μια συμπαίκτρια. Δεν θες να πεις από ποια? Από τη Μελίνα. Η Μελίνα δεν έφτιαχνε κάποια αυτό. Πραγματάκια πολύ όμορφα. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Τα οποία δεν ξέρω αυτό πώς το εκτιμάει κάποιος. Για μένα είναι ανεκτίμητο πάντως. Έχει συναισθηματική αξία, δεν έχει να κάνει. Έχει συναισθηματική αξία γιατί είναι από άνθρωπο και συνήθως κάνουμε πράγματα για ανθρώπους. Πηγαίνουμε κάπου για τους ανθρώπους. Γυρνάμε σε κάποιους ανθρώπους. Και γενικότερα ό,τι κάνουμε. Το κάνουμε για τους ανθρώπους. Έχει να κάνει με ανθρώπους. Για ανθρώπους θα μιλήσουμε λοιπόν και σήμερα και για εσένα. Πριν από αυτό όμως, ας παίξω αυτό το βίντεο, το γλυκούλι, από την άφηξη του Σόζοντα. Καλά το λέω? Ο Σόζον του είσαι Σόζοντα. Σωστή, είσαι σωστή, είσαι μέσα σε όλα, δεν σε έχω διορθώσει. Μπήκα στη γραμματική για να το ξέρω πώς είναι. Πάμε να δούμε την άφηξη του στο αεροδρόμιο και μετά θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Ποια είναι τα συναισθήματα, Ελλάδα πλέον? Ελλάδα, τα Πάτρια Εδάφη, ένα παιχνίδι που το έπαιξα, που μου άρεσε πάρα πολύ, που το διασκέδασα. Γύρισα λοιπόν εδώ πέρα, στους κοντινούς μου ανθρώπους. Από αυτό το παιχνίδι κρατάω ότι δυνάμωσα στην πραγματικότητα αντί να δυνατήσω και το ότι άνοιξα λιγάκι πιο πολύ πνευματικά τη στιγμή, την κατάλληλη, την ώρα που ήμουν έτοιμος. Με μία λέξη, το Survivor τι είναι για σένα? Το Survivor είναι κάτι πολύτιμο, κάτι ακριβό, που θα το έχω σε μία αγωνία μέσα στο μυαλό μου, μέσα στην καρδιά μου, στην ψυχή μου και θα το κουβαλάω για πάντα. Μπήκες καθόλου στα social media, είδες τους προσωπικούς λογαριασμούς, τι γίνεται? Έχω δει αρκετά πράγματα. Νιώθω αρκετά μεγάλη ικανοποίηση. Είμαι χαρούμενος από αυτό που παίρνω από τον κόσμο, από όλα τα άτομα που με υποστηρίζουν, που παίρνουν λίγο δύναμη από αυτό που έχω περάσει εγώ και νιώθω καλά. 1, 2, 3. Σόζο! Λίμνος! 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 Κυρία Ξανθούλα, θέλω να ρωτήσω πόσο πολύ σας έλειψε ο γιος. Πάρα πολύ μου έλειψε, αλλά ήμουν χαρούμενη γιατί έφυγε με χαρά μεγάλη και ήθελε να ζήσει το Survivor.
Και γι' αυτό ήμουν και εγώ πολύ χαρούμενη. Βλέπατε κάθε μέρα τα επεισόδια? Κάθε... ανελιπώς. Όχι κάθε μέρα, ανελιπώς. Μέχρι την ώρα που τελείωναν όλα. Μέχρι και το τρέιλερ καθόμουνα. Και ο μπαμπάς, από ό,τι βλέπω, είναι συγκινημένος ο κύριος Νάσος. Και εσείς, κύριε Νάσο, βλέπατε κάθε μέρα? Το βλέπαμε. Δεν είχαμε και τίποτα άλλο να κάνουμε. Και όχι μόνο τα βλέπαμε, αλλά τα βλέπαμε και σε βάθος. Τα ξαναβλέπαμε και την άλλη μέρα. Τα βλέπαμε καρέ-καρέ. Οπότε τα ξέρουμε όλα. Όλα. Τέλεια. Καρέ-καρέ. Περήφανος για το γιο? Είναι δυνατόν να μην είναι περήφανος ένας πατέρας που έχει ένα τέτοιο γιο? Αλλά εγώ είμαι πιο περήφανος για τον πατέρα μου. Αποκλείεται να είμαι λιγότερο περήφανος εγώ από σέναν. Αυτή λοιπόν ήταν η οικογένειά σου, η μαμά σου, ο μπαμπάς σου, η θεία σου, η ξαδέρφη σου. Ήρθαν όλοι στο αεροδρόμιο. Θέλω να μου πεις όλη αυτή η εμπειρία του Survivor, να ξεκινήσουμε από αυτά, από τα light. Όλη αυτή η εμπειρία του Survivor, τι γεύση σου άφησε συνολικά? Γενικά τα light πράγματα δεν έχουν γεύση. Δεν είναι καλά. Εγώ τα αποφεύγω. Και είναι τα πράγματα τα οποία σου κάνουν ένα τρίκ. Τα ωραία πράγματα είναι τα έντονα. Εκεί πάμε. Πάμε να ζήσουμε την ένταση. Λοιπόν. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε όμως με ένα κρεσέντο, να μην το πάμε εξ αρχής τα πολύ σκληρά. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω λίγο αυτά. Αν σ' αρέσει μια μουσική, τη βάζεις σιγανά ή τη βάζεις δυνατά? Τη βάζω δυνατά, πάμε. Αν την έχω ξανακούσει. Αν την ακούω πρώτη φορά, θα είμαι πιο επιφυλακτική. Άρα. Το έχεις ξανακούσει ή θα τα ακούσει πρώτη φορά? Από σένα πρώτη φορά θα ακούσω την απάντησή σου, γιατί δεν είχα την τύχη να σε έχω εδώ να κάθεσαι δίπλα στο παρελθόν. Για μένα είναι μεγαλύτερη τύχη τώρα. Τα πιστεύεις? Βέβαια. Χαίρομαι πολύ. Εσύ έχω δει περισσότερα από ό,τι με έχεις δει, εσύ, σίγουρα. Πιο πολλά χρόνια. Δύο μήνες κάθε μέρα, σε μην νομίζεις. Εντάξει, άμα τα προσθέσεις πάνω κάτω τα ίδια. Λοιπόν, πες μου λίγο τη γεύση σου άφησε το Survivor. Δηλαδή, φεύγοντας από το παιχνίδι, τα συναισθήματα που είχες μέσα σου κυρίως ποια ήταν? Φεύγοντας από το παιχνίδι, λοιπόν. Το συνέστημα ήταν ότι πηγαίνω κάπου και ανυπομονώ γι' αυτό. Για την επιστροφή σου εννοείς? Για την επιστροφή μου, ναι. Για να δω το τι έχω να πάρω σαν συνέστημα από τους ανθρώπους, τους οποίους είναι δικοί μου άνθρωποι που με έχουν στηρίξει σε ένα παιχνίδι που μπήκα για να δείξω την αθλητική μου ικανότητα πιο πολύ, να αποφύγω, μάλλον να υπερνικήσω όλα αυτά που σκεφτόμουν σαν δύσκολα, σαν κακούς δαίμονες, σαν φόβους, σαν... πώς θα το πω... πράγματα τα οποία μπορεί και να μην τα αντιμετώπιζα στην καθημερινότητά μου σε τόσο έντονο βαθμό. Προφανώς και δεν θα τα αντιμετώπιζα. Δηλαδή το κομμάτι της πείνας, ας πούμε, που είναι το βασικότερο του Survivor, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που... Και κάτι το οποίο έχεις προετοιμαστεί, λοιπόν, είναι και η πείνα. Κάτι που έχεις προετοιμαστεί, λοιπόν, είναι... και το καθημερινά να αγωνίζεσαι. Κάτι που έχεις προετοιμαστεί είναι το να αντέχεις σε όλη αυτή την αντικσοότητα, την οποία δεν την καταλαβαίνει κάποιος ακριβώς έτσι όπως τη βλέπει. Για κάτι που δεν έχεις προετοιμαστεί είναι το διαφημιστικό διάλειμμα που θα δώσω τώρα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και μόλις γυρίσουμε... Πολύ σκληρή είσαι. Δεν το συζητάς. Και μόλις γυρίσουμε θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας στα βαθιά με τον Σάζοντα. Διαφημίσεις.